Κεφάλαιο τέταρτο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί και περιπόθητοι αδερφοί μου, εσείς που είστε η χαρά και το στεφάνι της νίκης μου, μείνετε αγαπητοί μου σταθεροί στον Κύριο. Προτρέπω την Ευωδία, προτρέπω και την Συντύχη να μονιάσουν, αφού έχουν την ίδια πίστη στον Κύριο. Ναι, παρακαλώ και σένα, πιστέ μου σύντροφε, να τους συμπαρασταθείς. Αυτές αγωνίστηκαν μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου, όπως και ο Κλήμης και οι άλλοι συνεργάτες μου, που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Θα το πω και πάλι, να χαίρεστε. Σ' όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση, που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Τέλος, αδερφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτά που μάθατε, παραλάβατε και ακούσατε από μένα. Αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Μεγάλη χαρά αισθάνθηκα, χαρά που δορίζει ο Κύριος, γιατί το ενδιαφέρον σας για μένα άνθησε τώρα ακόμη μία φορά. Βέβαια, πάντοτε με σκεπτόσαστε. Δεν είχατε όμως την ευκαιρία να το εκδηλώσετε. Δεν το λέω αυτό επειδή αντιμετωπίζω στερήσεις. Εγώ έμαθα να αρκούμε σε όσα έχω. Μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αυθονία. Έχω μάθει να αντιμετωπίζω κάθε φορά οποιαδήποτε κατάσταση. Και να είμαι χορτάτος και να πεινώ. Και να έχω περίσσευμα και να στερούμε. Όλα τα μπορώ, χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει. Καλά όμως κάνατε και μου συμπαρασταθήκατε στις δυσκολίες μου. Ξέρετε καλά κι εσείς, Φιλιππίσιοι, πως όταν άρχισα το κήρυγμα του Ευαγγελίου, μετά την αναχώρησή μου από τη Μακεδονία, με καμιά εκκλησία δεν είχα υλικές δοσοληψίες, παρά μόνο με σας. Ακόμα και όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επανειλημμένα μου στείλατε βοηθήματα για τις ανάγκες μου. Όχι ότι επιζητώ τα δώρα, αλλά επιθυμώ να βλέπω να πληθαίνουν οι καρποί της αγάπης σας για δικό σας κέρδος. Έλαβα ό,τι μου στείλατε και ήταν υπέρα αρκετά. Καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες μου με αυτά που μου έφερε ο Επαφρόδητος από μέρους σας και που αποτελούν προσφορά ευωδιαστή. Θυσία που τη δέχεται με ευχαρίστηση ο Θεός. Έτσι κι όλες τις δικές σας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός μου σύμφωνα με τον πλούτο Του, που μας χαρίζει δια του Ιησού Χριστού για να δοξάζεται η αγαθότητά Του. Ας δοξάζεται αιώνια ο Θεός και Πατέρας μας. Αμήν. Χαιρετήστε όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Σας στέλνουν χαιρετίσματα οι αδελφοί που βρίσκονται μαζί μου. Σας χαιρετούν όλοι οι χριστιανοί και ιδιαίτερα αυτοί που είναι στην υπηρεσία του Αυτοκράτορα. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού ας είναι με όλους σας. Αμήν.